θα μπουν οι οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες 31 Δεκεμβρίου του 2018 και πίσω. Mm-hmm. Άρα δεν μπαίνει μέσα η πρώτη-τελευταία δόση του ένφια που έλεγε 31 Δεκεμβρίου, γιατί έγινε ληξιπρόθεσμη 1η Γενάρη. Όπως δεν μπαίνουν μέσα, δυστυχώς ως φαίνεται, και όποιους ελέγχους τελείωσε η φορολογική διοίκηση μέχρι τα τέλη του 2018, δεδομένου ότι υπήρχε παραγραφή της χρήσης του 2012, οι οποίες δόθηκαν στους φορολογούμενους 31 Δεκεμβρίου και έγιναν ληξιπρόθεσμα τα ποσά από το Γενάρη και μετά. Πάρα πολλοί μας ρωτάνε για την ρύθμιση των 100 δόσεων όσοι έχουν απομείνει, όπως και οι 100 δόσεις είναι εκτός της ρύθμισης, δεδομένου ότι είναι μια ρύθμιση η οποία παραμένει σε ισχύ. Οι όροι είναι πιο αυστηροί για το κομμάτι των 120 δόσεων, δεδομένου ότι έχει δικαίωμα φορολογούμενος να χάσει λιγότερες δόσεις σε σχέση με αυτές των 100 δόσεων. Άρα, κατ' επέκταση, ο φορολογούμενος δεν έχει δικαίωμα εντός εισαγωγικών να τις συμπεριλάβει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα, συνεχίζει και πληρώνει τη ρύθμιση αυτή, αν παραμένει σε ισχύ, όπου ουσιαστικά οι δόσεις τελειώνουν περίπου στο 2023. Δυστυχώς, δεν θα έχει δικαίωμα να κάνει επιμήκυνση των δόσεων που έχει συμπεριλάβει στη ρύθμιση αυτή. Όσον αφορά το κομμάτι του ασφαλιστικού, εντάσσονται οι ασφαλιστικές φορές που ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018. Αυτό που είχαμε κάνει ένα ερώτημα στον κύριο Κουρμούση, στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Επαγγελματικό Μελητήριο, όταν επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με αγωνία, είναι τι θα συμβεί με τις ασφαλιστικές φορές των επαγγελματιών του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή πρώην ΣΜΕΔΕ, πρώην Ταμείο Νομικών κτλ., όπου δεν έχουν καθαριστεί και κατ' επέκταση δεν θεωρούνται ακόμα ληξιπρόθεσμες οφειλές. Γιατί να θυμίσουμε ότι η χρήση του 2018 δεν είναι καθαρισμένη ακόμα. Αναμένεται να καθαριστεί μέχρι τα τέλη Μαΐου περίπου και δεν θεωρούνταν ληξιπρόθεσμες οφειλές 31 Δεκεμβρίου του 2018. Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι όταν προκύπτει ποσό χρεωστικό να δίνει ο ασφαλισμένος σε 5 δόσεις όπως υπολογίζεται εκ του νόμου και βάσει συστήματος, θα του δίνει το δικαίωμα, αν την αίτηση την κάνει μετά την εκαθάριση, θα του δίνει το δικαίωμα εθελοντικά να εντάξει και αυτό το κομμάτι, παρόλο που είναι μια οφειλή που ακόμα δεν είναι ληξιπρόθεσμη και δημιουργήθηκε το 2019, ολοκληρώθηκε δηλαδή η καθάρισή της το 2019, θα του δίνει το δικαίωμα να την εντάξει μέσα στη ρύθμιση των 120 δόσεων.